Απλώς αλλιώς έχει ξεκινήσει αυτή η στήλη εδώ της μεταμόρφωσης εισαγωγικά με εσάς, όπου πρωταγωνιστείτε εσείς κάθε Τρίτη και διαβάζω όλα σας τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Facebook. Αλλιώς σήμερα εξελίσσεται και λίγο πάει αλλού. Βέβαια η αλλαγή η εξωτερική είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα σας πω μόνο ότι η Τζέννη έχει κάνει 2 γάμους, έχει 3 υπέροχα παιδιά. Απέναντί μου έχω μία κούκλα η οποία μια κοιτάζει εμένα, μια κοιτάζει τη μαμά της. Έχει στο χαμόγελο της μαμάς. Και η Τζέννη πρέπει να αγωνιστεί και πρέπει να συνεχίζει να αγωνίζεται. Θέλω να τη γνωρίσουμε και θέλω μετά για πρώτη φορά, θέλω να σας ζητήσω κάτι. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό τηλεοπτικά και δημόσια, αλλά τολμώ σήμερα γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Ας γνωρίσουμε πρώτα την Τζέννη. Τζέννη μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Χαμογελαστή. Εντάξει, προσπαθώ. Και έχεις πολύ ωραία μαλλιά. Ευχαριστώ. Μένεις Αθήνα. Αθήνα μένω, αλλά δεν είμαι από Αθήνα. Από πού είσαι? Θεσσαλονίκη. Πες μου λίγα πράγματα για σένα. Είμαι 44 ετών. Ναι. Μητέρα 3 παιδιών. Έχεις 3 παιδάκια. Ναι. Να τα χαίρεσαι. Δεν είναι από ένα γάμο, είναι από 2. Εντάξει. 2 αγόρια και 1 κορίτσι. Α, 2 αγόρια και 1 κορίτσι. Mm-hmm. Πώς γνώρισες το δεύτερο σύζυγο? Το διαδίκτυο. Α! Από το Facebook. Mm-hmm. Και προχώρησε. Ναι, βρεθήκαμε. Για Θεσσαλονίκη ήρθε, κατέβηκα Αθήνα. Με δέχτηκε όπως είμαι, με τα 2 μου παιδιά. Και ήταν ελεύθερος. Τι εννοείς? Ότι κάποιος ελεύθερος που δεν έχει φτιάξει τη ζωή του, δύσκολα να δεχθεί 2 παιδιά από έναν άλλο γάμο. Θα τα δέχτηκε σαν παιδιά του. Φοβερό αυτό που λέει. Ναι, είναι πολύ καλό παιδί. Και κάνατε ακόμα ένα παιδάκι μαζί. Ναι. Το μικρό μας Μπάμπλ. Φαντάζομαι ότι μέσα από ένα γάμο που όπως μας περιγράφεις τώρα με το δεύτερο σου σύζυγο έχετε καλή σχέση, ναι, η ψυχολογία σου έπρεπε να ήταν καλή. Έπρεπε. Αλλά? Ο μικρός μου έχει κάποια ιδιαιτερότητα η οποία μας τραβάει περισσότερο χρόνο από ότι ένα παιδάκι τυπικό. Τι εννοείς? Έχει κάποιο σύνδρομο το οποίο πρέπει να κάνουμε θεραπείες. Έχει μεγαλύτερη ανάγκη από τα υπόλοιπα παιδιά. Και αυτό δεν μου αφήνει χρόνο για εμένα. Και ούτε για όλη την οικογένεια. Όσο θα ήθελα εγώ σαν ευγενία. Εννοείς τα άλλα 2 παιδιά. Ναι. Αισθάνεσαι τύψεις γιατί, ναι, έχεις αφήσει τα άλλα 2 παιδιά. Το αποδέχονται όμως. Δεν μου το κάνουν σαν παράπονο. Εγώ στα μάτια τους το βλέπω. Και είναι και μεγάλα παιδιά. Είναι. Και γι' αυτό το καταλαβαίνω, πιστεύω. Βέβαια, μεγάλος ζει με μένα. Έχει χρόνια που ζει με τον παπά. Μου λείπει πολύ, γιατί δεν έχω δυνατότητα να το βλέπω συχνά. Ζει στο εξωτερικό? Όχι. Ελλάδα ζει, αλλά τα οικονομικά μας λίγο δύσκολα. Για να μπορεί να γίνεται η μετακίνηση ή να πάω να έρθει, ας πούμε. Το παιδί το αποφάσισε? Ναι. Στα 13. Πριν ακόμα φτιάξω τη ζωή μου δεύτερη φορά. Επειδή μεγάλωσε στον τόπο που ήμουν, δεν αποδέχθηκε την αλλαγή. Ήθελε να γυρίσει εκεί. Πόσο κοστίζει αυτό σε εσένα? Πάρα πολύ. Μετά από 10 χρόνια ακόμα και τώρα πάρα πολύ. Αλλά μου λείπει πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά έχουμε το μικρό που τρέχουμε συνέχεια. Και ξεχνιόμαστε. Με τον Μπόμπυρα. Ο σύζυγός τι σου λέει? Ο σύζυγός μαζί. Μαζί με μένα. Θα προσπαθούμε. Βέβαια τα παραπονάκια υπάρχουν. Γιατί εγώ σε γνώρισα έτσι. Με τα μαλλιά σου, με τα βαψίματά σου, με τα στολισματά σου. Κοίταξε, το λέει και ο άλλος πολλές φορές. Ίσως μπορεί να υποθεί για να... Ναι, για να... αφυπνήσει και μια κατάσταση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Πώς ήσουν όταν σε γνώρισε? Κοίτα, όταν με γνώρισε, ήμουν χειρότερη από ό,τι είμαι τώρα.
Τι εννοείς? Με γνώρισες 40 κιλά παραπάνω από τι είμαι τώρα. Αλήθεια? Αλήθεια. Εσύ τι λες? Εγώ του λέω δεν προλαβαίνω, δεν έχω την ψυχολογία. Τώρα έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε. Ναι, αλλά εγώ θέλω να σε βλέπω για να βγει και η δική μου ψυχολογία. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει, όχι. Όχι. Δύναμη και προχωράμε. Ναι. Πότε βρούμε? Θα πάρεις μια βαθιά ανάσα και θέλω λίγο να τα αφήσεις όλα στην άκρη και να ευχαριστηθείς αυτές τις μέρες μαζί μας το πρωινό. Έλα, Ζένη! Δίπλα μου. Από το πρωί σε σκέφτομαι. Καλά, η αλλαγή είναι φοβερή. Είσαι μια ωραία γυναίκα. Δεν είναι μόνο η ομάδα που μας βοήθησε και θα δούμε στη συνέχεια. Είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα. Σε ευχαριστώ πολύ, Φέλη. Και εσύ. Πώς αισθάνεσαι? Υπέροχα. Για κοιτάξου λίγο. Ναι. Για πες. Είναι μεγάλη διαφορά. Έκανες κάτι για σένα? Ναι, έκανα. Είμαι σίγουρη όμως ότι το μυαλό σου δεν έφυγε. Όχι. Δεν έφυγε. Όχι. Αλλά το απόλαυσα όμως. Σημαντικό. Το απόλαυσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα. Θα μου λείψετε. Εδώ είμαστε εμείς, κορίτσια. Το σας έρχομαι. Με χαρά. Ναι. Σε σκεφτόμουν από το πρωί και λέω... Γιατί κάνοντας αυτή την ενότητα, έχεις άλλα στο μυαλό σου. Αλλά πραγματικά σκεφτόμουν την καθημερινότητα. Τη δική σου καθημερινότητα. Και... σκέφτηκα πόσο εύκολο τώρα είναι. Σκεφτόμουν την ατάκα που είπες στο τέλος, που να τη βρει κανείς τη δύναμη. Ναι. Δεν πρέπει όμως έτσι να το σκέφτεσαι. Όχι. Εγώ η λογική μου είναι... Θα έρθω από εδώ, με συγχωρείτε. Η λογική μου είναι... Πού είναι ο Κωνστάντης? Η λογική μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να προχωρήσεις. Πρέπει. Θέλω να έρθει και ο σύζυγος μέσα. Πού είναι αυτός ο γλυκός, ο κύριος? Γεια σου, έλα μέσα. Έλα μέσα, πάρε το μικρόφωνο. Και να έρθει και η όμορφη η κόρη. Τι μάτια είναι αυτά? Πώς σε λένε εσένα? Ζωή. Ζωή. Και αδερφός πώς σε φωνάζει, μου είπες? Φούλα. Ζωήτσα, φούλα. 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 Πώς τη βλέπεις? Κούκλα. Κούκλα είναι. Υπέροχη. Καλά, κούκλα ήμουν πάντα. Αλλά τώρα έγινα πιο κούκλα. Θέλεις να τη βλέπεις έτσι? Συνέχεια. Και φαντάζομαι δεν εννοώ τη βλεφαρίδα και το μακιγιάζ. Εννοώ χαρούμενη. Όταν η γυναίκα Φέη μου είναι χαρούμενη και νιώθει καλά και μέσα η οικογένεια... Καλά. Περνάει όμορφα. Ο μικρός τι θα πει τώρα? Θα μείνει έτσι? Θα με ψάχνει, θα με χαϊδεύει, θα ψάχνει τα μαλλιά από εδώ, από εκεί. Σου λέει τι έγινε. Όποτε φτιάχνουμε, βλέπει κάτι διαφορετικό. Του αρέσει? Ναι, του αρέσει η διαφορά. Τι σκέφτεσαι?
Καλά, η κόρη είναι μια κούκλα, Δεν έχει τα μάτια σου, έχει μόνο του μπαμπά της, αλλά είναι μια κούκλα. Έχεις και το χαμόγελο της μαμάς. Ναι, γενικά βιάζω πριν στη μαμά. Πολύ. Πώς είναι η μαμά? Η μαμά είναι... Η μαμά. Κλειστική, δεν παίζω το πάντο. Δηλαδή, δεν τα βάζει κάτω. Ό,τι και να γίνει. Πάντα είναι χαμογελαστή. Είναι χαμογελαστή, ναι. Άσχετα, μέσα τι γίνεται. Πρέπει να είμαι χαμογελαστή. Έτσι πρέπει. Δεν θα κλάψουμε, είπαμε. Όχι. Δεν θα κλάψουμε. Λοιπόν, θέλω μετά κάτι να ζητήσω. Να... από εσάς, κορίτσια, τώρα που με βλέπετε. Γιατί... είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα εδώ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να μιλήσουμε λίγο και την αλλαγή. Έχουμε και κάποια πλάνα. Πόσες μέρες διήρκησε όλο αυτό? Τέσσερις μέρες. Ναι, γιατί τέσσερις μέρες στον οδοντίατρο πήγα... πιο πολλές φορές, επειδή είχα λίγο προβληματάκι με τα δόντια μου και έπρεπε να πάω στον Κωνσταντίνο Δέδε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι θεούλης. Είναι Θεός. Πόσες φορές πήγες, αρκετές δηλαδή? Δύο πήγα. Α, δύο φορές. Αλλά είναι Θεός. Εγώ με τους οδοντίατρους έχω πρόβλημα. Φοβάμαι. Εκεί μέσα δεν αισθάνεσαι στον οδοντίατρο. Τον δηλαδή... ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και εσύ είναι ένα στοιχείο. Το χαμόγελό σου είναι πολύ δυνατό στο πρόσωπό σου. Πάρα πολύ δυνατό. Έχεις ένα πολύ ωραίο χαμόγελο που πηγάζει από μέσα σου. Το ίδιο έχει και η κόρη σου. Και στο έκανε ακόμα πιο όμορφο. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Δέδε. Έχω ξαναπεί, θα έρθετε στην εκπομπή, δεν θέλουμε να κάνουμε υπερβολικές αλλαγές. Όχι. Εσύ βέβαια λίγο τους δυσκόλεψες. Να. Ήθελες να βγεις με φόρμες. Να. Έμαθα. Και σου λέγανε, σου λέγε ο Ζάχος, ποιες φόρμες, δεν μπορείς να βγει με φόρμες. Δεν μπορώ να σε βγάλω με φόρμα και αθλητικό. Σε εξηγούσε. Και σε μένα τέτοια λέει, μην ανησυχείς. Βλέπουμε εδώ το Βαγγέλη, να πω ότι είναι δώρο και τα παπούτσια και τα ρούχα από, να βρω τις εταιρείες λίγο. Έλα. Χίλια συγγνώμη. Μαρκ Μίλαν και Λίν. Λίν, σωστά, τα ρούχα, πολύ ωραία. Έχουμε πολύ ωραία καλλιντικά, είναι δίπλα στο σύζυγο από τη φίλη μου τη Ράνια, την Μπουντούρη από την Make Up Cosmetic. Τι άλλο έκανες, έκανες ωραία μαλλιά, σου κράτησε το χρώμα, ναι. Λίγο στο άλλαξε ο Δημήτρης Στράτος και σου κόψε αφέλειες έτσι να γίνει λίγο πιο γλυκό. Mm-hmm. Σου πάνε πολύ. Ναι. Τώρα εσύ δεν φοράς τρέσεις τίποτα. Όχι. Είναι όλα δικά σου. Ναι. Τι ωραία μαλλιά που έχεις. Φτού σου. Και έκανες και κάποια πραγματάκια στο λεχαμάμ στο σώμα σου. Θεϊκό. Τι έκανες? Έκανα χαμάμ. Πρώτο μόλουτρο. Μου κάνανε απολέπιση σώματος. Μου κάνανε μασάζ με ζεστές πέτρες. Εδώ, τι γίνεται εδώ? Εδώ είμαι μέσα στο χαμάμ. Α! Παιδιά, είναι θεϊκό. Μαύρο σαπούνι μου απλώσανε. Μου κάνανε απολέπιση. Μου κάνανε μασάζ. Δεν ήθελα να φύγω. Φέρω. Δεν ήθελα να φύγω από εκεί. Δεν ήθελες να φύγεις? Να ξαναπάς? Τους είπα να με υιοθετήσουν. Να με κρατήσουν εκεί πέρα. Θα τους κάνω εγώ δουλειά και εκεί θα μου κάνουν μασάζ. Πήγες και στο κορίτσι μου τη Χαρά Κόλλια. Ναι, ναι. Σου έκανε το τιν-τιν. Πώς λέγεται? Ναι. Σωστά το λέω? Ναι, ναι. Τι να μου σωστά το λέω? Να τη Κόλλια. Η Κόλλια τι σου έλεγε η Χαρά? Η Κόλλια μου έλεγε να πάω... Ωραίο φρύδι έκανες. Ναι. Έκανες πολύ ωραίο φρύδι. Επειδή είμαστε γειτονάκια, είμαστε κοντά, θα πηγαίνω να μου το συντηρεί η Χαρά. Πάρα πολύ ωραίο φρύδι. Το μακιγιάζ βεβαίως το επιμελήθηκε σήμερα η γωγό Νικηφοράκη, η οποία φτιάχτηκε πολύ με την αλλαγή. Ναι. Και τα νύχια σου τα επιμελήθηκε. Τα νύχια από τον Nail Hood, νομίζω, στο Χαλάνδρι. Nail Hood, στο ναι. Χαλάνδρι. Τίποτα δεν θυμάμαι σήμερα. Από τους ανθρώπους που με βοήθησαν. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που είστε δίπλα στα κορίτσια μου για αυτή την εμπειρία. Θέλω λίγο να μείνουμε σε κάτι άλλο όμως και από το πρωί το σκεφτόμουν. Είναι κάτι το οποίο τηλεοπτικά δεν το έχω ξανακάνει και με βλέπετε λίγο μαγκωμένη. Αλλά επειδή μιλήσαμε μετά αρκετή ώρα και εκτιμώ το πόσο ερωτευμένοι είστε. Ερωτευμένοι, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται μέσα στο σπίτι του καθένα, το γνωρίζω. Αλλά βλέπω, είδα ότι είστε πολύ αγαπημένοι και ότι νοιάζεται ο ένας για τον άλλον. Συγκινούμε πάρα πολύ με το ότι μια μαμά πρέπει να είναι με το παιδί της το μικρό περισσότερο, γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη. Σωστά. Mm-hmm. Θέλεις να μας πεις ακριβώς τι έχει συμβεί? Ο μικρός έχει σύνδρομο Άσπεργκερ. Το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. 24 ώρες το 24 ώρο.
Συγκινούμε λοιπόν πολύ ότι μια μαμά λέει θα πάω εκεί γιατί εκεί είναι η ανάγκη. Και η σκέψη μου είναι στα άλλα μου τα παιδιά που θα ήθελα να είμαι περισσότερο. Αλλά εσύ είσαι δυνατή και καταλαβαίνεις, βοηθάς, έτσι δεν είναι? Εννοείται, εννοείται. Έβλεπα πώς σε κοιτάζει ο άντρας σου μέσα στα μάτια. Εσύ είσαι καψούρα μεγάλη, έτσι πάει, ε? Σήμερα έχεις... κόλλημα τρελό. Έχεις κόλλημα τρελό μαζί της, ε? Δεν ξέρω, η ιστορία σας είναι και από το διαδίκτυο, τα έχει όλα. Φορά και αυτή τη μπλούζα από το πρωί που δεν μπορεί να μου κάτσει με τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Μου φεύγει, δεν μου κάθεται. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Ότι εσύ θέλεις να δουλέψεις. Ναι, οπωσδήποτε. Ψάχνεις δουλειά. Ναι. Συγγνώμη που σας ευνηδιάζω τώρα. Απλώς, επειδή κάναμε εκείνη την κουβέντα, προσπάθησα να ψάξω, δεν βρήκα κάτι. Θέλω λοιπόν, κορίτσια μου. Και βέβαια στην Αθήνα μιλάμε, μένετε νότια και ναι, που νότια. Μένετε νότια. Εσύ έχεις δουλέψει πάρα πολύ σε σούπερ μάρκετ. Ναι. Το έχεις. Ναι. Είναι μια δουλειά την κάνω στην 10 οποία χρόνια. Έχεις εμπειρία, είσαι πολύ καλή σε αυτό. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει θετική ενέργεια, έχει ένα λαμπερό χαμόγελο. Μια μαμά που όταν πηγαίνει το παιδί της στο σχολείο μπορεί να εργαστεί και μετά να επιστρέφει να είναι μαζί του. Σωστά, ναι. Τα λέω καλά. Πολύ καλά τα λες. Ακριβώς. Εσύ δουλεύεις, πρέπει να είσαι μαζί με το παιδί μετά, αλλά τις ώρες που θα είσαι στη δουλειά σου πραγματικά θα δώσεις το 100% γιατί υπάρχει ανάγκη. Γιατί έτσι είμαι και ο χαρακτήρας μου. Στη δουλειά Δίνεσαι. Μου. Ναι. Σε βλέπω, είναι δικιά είσαι... μου δουλειά. Ναι. Ναι. Είσαι πολύ τυπική και συνεπής. Είμαι πολύ τυπική, πολύ στη λεπτομέρεια. Ωραία. Θέλω να δώσω το τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-60-25-629-630-631. Πολλές φορές δεν ξέρεις. Ναι, σωστό. Στα κορίτσια απευθύνομαι περισσότερα και στα αγόρια έτσι που είναι δικά μας. Αν υπάρχει η ανάγκη ενός προσώπου που μπορεί να εξυπηρετήσει μια επιχείρηση, ένα κατάστημα, ένα σούπερ μάρκετ, η Τζέννη μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας. Δεν θα πω κάτι άλλο από αυτά που είπαμε. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα. Από το πρωί εσένα σκέφτομαι, πραγματικά. Για όλα. Για όλη αυτή την υπέροχη εβδομάδα που πέρασα μαζί σας. Είστε υπέροχοι. Σας αισθάνθηκα οικογένεια. Δεν λέω εγώ, είμαστε φίλες. Ναι. Είμαστε φίλες. Ναι. Είστε τέλειοι όλοι, είστε απίστευτοι. Θέλω να μου κάνετε την πασαρέλα μαζί. Τον άντρα μου. Ναι. Γιατί δεν κατάλαβα. Θα είναι μαζί, πιο... θα την πάρεις πιο κοντός. Θα... τουλάχιστον θα την συνοδεύσεις. Να μην τη συνοδεύσω εγώ, να τη συνοδεύσεις εσύ. Εντάξει. Ωραία, πάμε.